Χαίρετε, Αλμπανίδης Κωνσταντίνος εδώ πέρα και θα ήθελα να σας δείξω πάλι ένα phishing email το οποίο θα πρέπει να αποφεύγετε. Έρχονται πολλά email με την ένδειξη ότι είναι από τα ΕΛΤΑ, Hellenic Post. Ε, όπως θα δείτε ας πούμε προσπαθούν να, να μεταφράσουν το κείμενο στα ελληνικά αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ε, φαίνεται και στο mail ΕΛΤΑ pavlacourier.gr ότι είναι σωστό το το domain ας από το οποίο στέλνουν το το email αυτό. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με ε, cloaking. Στην ουσία ε, καλύπτουνε το με κάποιο τρόπο. Ε, δεν θέλω να μπω στο τεχνικό κομμάτι, αλλά σε γενικές γραμμές θέλω να καταλάβετε ότι καλύπτουν το πραγματικό domain με την ε, ονομασία του ελτα.pavlacourier.gr. Βέβαια αυτό ε, έχει να κάνει και με τον τρόπο ας πούμε, που ε, η πλατφόρμα της ε, eltacourier.gr και μπορούμε να το δούμε αυτό εδώ πέρα αν πραγματικά ισχύει αυτό το domain γιατί αν ισχύει σημαίνει ότι δεν ε, προστατεύουν καλά το domain τους. Ε, για να το δούμε λιγάκι. Παίνουμε, κάνουμε copy το email, ανοίγουμε ένα browser. Ας ανοίξουμε εδώ πέρα ένα, ένα browser και βάζουμε εδώ πέρα το ε, eltacourier.gr βλέπουμε ότι όντω υπάρχει το eltacourier.gr εντάξει αυτό σημαίνει ότι ε, δεν χρησιμοποιούνται σωστές τακτικές στο name server και γι' αυτό το λόγο και γίνεται αυτό το, το, το hacking ας πούμε και φαίνεται το α, email κανονικά με το mail, mail ελτά εδώ πέρα αν δούμε όμως το email και παρατηρήσουμε λιγάκι Γράφει υπηρεσίε παράδοση. Πρέπει να σε ενημερώσουμε ότι η τελευταία παράδοση έχει διακοπεί. Επί του παρόντο το είναι το άθροισμα των δαπανών. Βλέπετε ότι εδώ πέρα δεν βγαίνει νόημα. Ας πούμε, έτσι. Αυτό φαίνεται ότι δεν έχει γίνει σωστή μετάφραση. Άρα υποψιαζόμαστε κατευθείαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Φυσικά, αν δεν περιμένουμε και δέμα, δε, πολλά δεν πάνε καλά. Ε, για να πληρώσετε κάντε κλικ στο, παρα... στο κουμπί παρακάτω αφού πληρώσετε τα έξοδα το πακέτο σας το συντομότερο δυνατό στον τόπο παράδοσης. Όπως καταλαβαίνετε και εδώ πέρα δεν βγαίνει νόημα, δεν είναι σωστά ε, δομημένη η πρόταση. Εάν δεν επιληθεί εντός 48 ώρων το πακέτο θα επιστραφεί στον αποστολέα. Στείλε το πακέτο μου. Εδώ αν βάλουμε όμως το, ε, ε, το βελάκι ας πούμε, από το ποντίκι μας πάνω στο στείλε το πακέτο μου θα δούμε ότι ε, το link που μας οδηγεί δεν έχει καμία σχέση με το Ελτά Παύλα Courier, έτσι. Και από κάτω το κέντρο παράδοσης, copyright 2023, Ελτά ΑΕ φυσικά, για να δείξω ότι είναι αληθοφανές. <coughs> λοιπόν, προσοχή, προσοχή, μεγάλη προσοχή σε αυτά τα email. Εδώ στην ουσία <coughs> και 2 ευρώ να σας πάρουν, είναι κάτι το οποίο δεν θα το κυνηγήσετε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ε, η σελίδα στην οποία θα βάλετε την πιστοτική σα κάρτα και τα στοιχεία τη πιστοτική σα κάρτα ε, είναι ε, αυτό είναι το επικίνδυνο. Δηλαδή θα σα πάρουν με τα 2 ευρώ, αλλά από εκεί πέρα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τη πιστοτική σα κάρτα στην οποία ε, τα επόμενα λεπτά, α πούμε, είναι κρίσιμα. Αν κάνετε δηλαδή το λάθο και βάλετε εκεί τα στοιχεία σα, στα επόμενα λεπτά κιόλα μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν ε, υπέρογγε χρεώσει στην κάρτα σα. Προσοχή και πάλι, να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο. Γεια σας.